Μαζί μας ο κύριος Ηλίας Μπουρμάς, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού και πολιτισμού Περιφέρειας Θερίας Ελλάδας. Κύριε Μπουρμά, ένα πρώτο σχόλιο για τη ρεγκάτα. Πολύ ευχαριστημένη και από τη φετινή προσπάθεια. Τα είπαμε και προχτές για το πώς ξεκίνησε, για το τι σημαίνει για εμάς, για το τι σημαίνει η Εύβοια για εμάς και κάθε προσπάθεια που την διαφημίζει σε όλα τα μήκη και πλάτη τόσο της χώρας όσο και έξω από αυτήν. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην την υποστηρίξουμε, να μην είμαστε κι εμείς έτσι ένθερμοι οπαδοί αυτής της υπέροχης προσπάθειας. Μια προσπάθεια η οποία προσεγγίζει την Εύβοια από τη θάλασσα, το αυτονόητο δηλαδή, και δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε συμμετέχοντα αλλά και επισκέπτη να θαυμάσει τα υπέροχα νερά μας, αλλά ταυτόχρονα στις τάσεις, Χαλκίδα, Λιβέρια, Αλμυροπόταμο και Κάριστο φέτος, να απολαύσει υπέροχη γαστρονομία, να γνωρίσει ιστορία, να γνωρίσει θρησκεία και πολιτισμό. Όλα σε ένα δηλαδή, όλος ο τουρισμός σε ένα κομμάτι. Γενικότερα ήταν δύσκολη περίοδος κορονοϊού από την άποψη ότι δεν μπορούσαν να έρθουν άτομα εξωτερικού. Αυτό είναι έτσι ένα μεγάλο πλήγμα για αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο πλήγμα γιατί αν μιλάμε για τη ρεγκάτα, για τη σαφέστατα φέτος είχε αναπτυχθεί τόσο ώστε να έχει συμμετοχές από το εξωτερικό, κάτι το οποίο τελικά εξαιτίας του λόγου που ανέφερες δεν έγινε. Ήταν πολύ μεγάλο πλήγμα και για εμάς την Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας τουριστικά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορέσαμε να υποδεχτούμε κόσμο, κάτι που το περιμέναμε διακαώς το καλοκαίρι. Έμοιαζε να είναι η καλύτερη τουριστικά χρονιά για εμάς από οποιαδήποτε άλλη, καλύτερη μάλλον οποιαδήποτε άλλη τουριστικά χρονιά. Και δυστυχώς αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε και δυστυχώς συνεχίζουμε να το αντιμετωπίζουμε και ελπίζω να μην έχει επιπλέον δυσάρεστες συνέπειες, αποτέλεσε το νούμερο ένα ανασταλτικό παράγοντα προκειμένου να μας επισκεφτεί ο κόσμος από το εξωτερικό. Και συνεχίζει να μας βασανίζει και ελπίζουμε πολύ σύντομα να λάβει τέλος για να δώσουμε τη δυνατότητα ξανά στους επισκέπτες από όλο τον πλανήτη να θαυμάσουν τις υπέροχες ομορφιές μας. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ.